Και άλλα ποντίκια, κυρίες και κύριοι, εδώ που είμαστε στην Πάτρα. Ορίστε, στην Πάτρα, στην Πάτρα έχει και εκεί ποντίκια και δείτε τι έχει, εκεί γίνεται, είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Τελειώ. Ναι. Αυτή είναι η εικόνα που αντικρίζουν οι κάτοικοι στις εργατικές κατοικίες της παραλίας μπροστά από τα σπίτια τους. Τα χόρτα, όπως βλέπετε, έχουν θεριέψει. Μέχρι και φίδι είδαν τις τελευταίες ημέρες. Το πρόβλημα υπάρχει ότι είναι ποντίκια, φίδια, σκουπίδια, κουνούπια, μύγες. Σαύρες, τερμίτες, κατσαρίδες, ακρίδες, μπάμπουρες, βατράχια, νυχτερίδες, σφίκες, αρκούδες, μουχρίτσα, σαλαμάνδρες, σκαθάρια, δάκο, καφέ μέδουσης, ριγκατόνι, μέλισσα, μίσκο, μπαρίλα, αρουραίοι, μαϊμούδες, γυμνοσάλιαγγες, χαμελέοντες, αλογόμυγες, γαϊδούρια, μπάμπουρες, σαρανταποδαρούσες, ραβιόλια, βρωμούσες, καλαμποκόφιδα, σιταροπόντικες, σαλαμοπεταλούδες, κασεροκούλουρα, μυρμικοφάγοι, γκαμίλες, ταλιατέλες, τίγρεις, κροταλίες και θα κολλήσουν μελονοσία, σαλμονέλα, ελεφαντίαση, λεπτοσπύρωση, αφρικανική τρυπανοσομίαση, ηλαρά, έμπολα, τενοντίτιδα, ψώρα και λύσα, μυκητίαση, υποστήλωση, περονόσπορο, ζάχαρο, περιτονίτιδα, μελίγκρα, κακός ύπνος και μαλάρια. Είναι παράξενα της Ίνδιας στα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο. Εντάξει, εμείς πάλι καλά είμαστε. Εμείς Αντώνη με τα ποντίκια πάλι καλά είμαστε. Δεν μου λες πήγες και στην Πάτρα, πήγες βόλτα εκεί, γιατί είπε κύριε, έχει και φίδια. Πήγα στη μητέρα.